Όλα είναι έτοιμα για το πρώτο σφύριγμα του διαιτητή, του Κωνσταντίνου Φωτίου, με την ανόρθωση να είναι στην σέντρα. Με τον Πόποβιτς να αφήνει πίσω για τον Αραγιούρη. Στεπίνσκι ψάχνει στηρίγματα. Καρσία η σέντρα, ο Στεπίνσκι την κεφαλιά, η μπάλα πάνω από τα δοκάρια. Μπροστά ο Άρης, το γύρισμα στην περιοχή, 1-0. Ο Στεπίνσκι με την κεφαλιά από πολύ κοντά θα στείλει την μπάλα στα δίκτυα στο 12ο λεπτό. Ξανά εδώ η προσπάθεια από την παγιά που βγήκε. Καμία περίπτωση offside, ανενόχλητος ο Στεπίνσκι από την assist του Σπόλιαριτς. Στο 12 θα κάνει πολύ εύκολα το 1-0. Πατσέκο θέλει να περάσει, θα πέσει από το μαρκάρισμα του Κορέα. Έχουμε φάουλ και κίτρινη κάρτα. Τελέστηκε το φάουλο, Καζού, είχε παλιά, 2-0. Στεπίνσκι και πάλι για τον Αριστο, 16. Ο Καζού, το φάουλ ξανά. Αδράνεια στην άμυνα της ανόρθωσης και πάλι ο Στεπίνσκι ανενόχλητο σχεδόν, χωρίς ιδιαίτερη πίεση, αργούν να πάνε στα μαρκαρίσματα οι παίκτες της ανόρθωσης. Βιτάλι εδώ, η παγιά, 3-0. Πάρτι για τον Άρη, 3-0 με hat-trick του Στεπίνσκι. Ένα ονειρεμένο ξεκίνημα στο παιχνίδι από το γύρισμα του Βιτάλι και πάλι ο Στεπίνσκι εγκληματικά εκεί σχεδόν δεν μπορούν να το σταματήσουν με τίποτα οι ποδοσφαιριστές της ανόρθωσης. Τελειώνει ιδανικά τη φάση, 3-0 ο Άρης. Ουάρτα πίσω για Νινούα, η σέντρα στην περιοχή για Ντέλετιτς, η κεφαγιά του Ντέλετιτς χαμηλά, μόλις έξω η μπάλα. Ντέλετιτς, η σέντρα στην περιοχή, Ουάρτα, η κεφαγιά, 3-1. Η ανόρθωση στο 29 μειώνει με τον Ουάρτα. Τον Τέλετης έβγαλε την παγιά. Ο Ουάρτα τελείωσε την φάση. 3-1 η ανόρθωση μειώνει και παίρνει Ανδρέα ένα ψυχολογικό ντοπάρισμα. Πατσέκο στην περιοχή ψάχνει χώρο για το σουτ. Πατσέκο πίσω για Σπόλιαριτς. Σπόλιαριτς δοκιμάζει το σουτ. Την μπάλα πάνω από τα δοκάρια. Κορέα για τον Ουάρτα. Η παγιά του Ουάρτα είναι καλή ευκαιρία εδώ για το 3-2 και θα γίνει με τον Καλτσά. Η ανόρθωση μειώνει ακόμη περισσότερο στο 50. Ο Καλτσάς κατάφερε να τρυπώσει στην άμυνα του Ουάρη και να τελειώσει την φάση. Πολύ ωραία η παγιά από τον Ουάρτα με ωραία φάλτσα. Κατάφερε να φτάσει στον Καλτσά, ο οποίος με έναν δύσκολο τρόπο έστε την μπάλα στα δίκτυα. Τιματάς, Πόποβιτς, ανοίγει για τον Καλτσά. Πόποβιτς, χαμηλά για τον Καλτσά. Καλτσά στην περιοχή. Για να δούμε, δοκιμάζει το σουτ. Εκπληκτική επέμβαση από τον Βαν Άλβες. Ικανοποιημένος από τον γρήγορο γκολ που πέτυχε η ομάδα του, αλλά για την ώρα δεν είναι αρκετό το γέννημα του. Καλτσά, η κεφαλιά, ξανά η επέμβαση από τον Βαν Άλβες. Η κεφαλιά του Ριτσβάνη δεν κατευθύνεται στα δίκτυα, ο Αρτιματάς θα κερδίσει και τώρα σφυρίζει το τέλος ο διαιτητής, 3-2.